κύριος Γιάτσος, ησυχία παρακαλώ. Επειδή πάντα όλοι λέμε ότι η αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια, εγώ θέλω να πω, επειδή είμαι περιφερειακός σύμβουλος από το 2011, σε μια κουτσουρεμένη θητεία, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης Σαββόπουλος, σε μια θητεία τις οποίες οι αρμοδιότητες ήρθαν μετά από 10 μήνες, οι ολοκληρωμένες αρμοδιότητες, θέλω να πω ότι έγινε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Κύριε Κάτανα, εσείς το είπατε για κακό, αλλά θέλω να πω το εξής. Για να αναδειχθεί και το έργο σας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν είναι... Εντάχθηκαν. Κύριε, εντάχθηκαν. Για συγγνώμη, αλλά ειλικρινά τώρα μην μπαίνουμε παραπέρα. Εν συντομία και δεν θέλω συντομία, να δείξει η απάντηση. Κυρία... Είναι άδικο και για εσάς. Κυρία Κυριακίδου, μίλησε όλοι από 77 φορές. 2 λεπτά και το λόγο. Αφήστε με να πω δύο κουβέντες και θα δείτε ότι... Θα δείτε ότι κακώς με σταματήσατε. Τα έργα που πολύ περήφανα και πολύ χαρούμενα εντάξαμε και ήταν για την περιφερειακή ενότητα Αγριβαίνου, θα μιλήσουμε μόνο για το ΕΣΠΑ όχι, και για το αέριο. Ξέρουμε όλοι πότε ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες, αλλά θα μιλήσω για την περιφερειακή ενότητα Αγριβαίνου, ότι σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της κουτσουρεμένης θητείας και με χωρίς ολοκληρωμένες τις αρμοδιότητες, με ένα πάρε δώσε εγγράφων, αυτό είναι δικό σου, αυτό δεν είναι, η τότε περιφερειακή αρχή είχε εντάξει και τον Όρλιακα και τον Ταξιάρχη και τον Μαυρονόρος και όλο το δρέμο Γρεβενά Βασίλισσα. Το τι έγινε και απεντάχθηκαν, αυτά είναι άλλο θέμα. Έγινε μια σημαντική δουλειά και εκείνη την περίοδο και γι' αυτό και εγώ είμαι περήφανος και για εκείνη τη θητεία και για την τωρινή, γιατί καταφέραμε ως Περιφερειακή Ενότητα Αγριβαινών να έχουμε όλες μας τις προτάσεις, τουλάχιστον στους πρώτους, όπως και εμάς η δική μας η θητεία, η πρώτη ήταν πολύ δύσκολη, γιατί μέσα στους 26 μήνες αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό, ήρθε η απολιγνητοποίηση, ήρθαν πάρα πολλά ζητήματα. Παρόλα αυτά, η Περιφερειακή Ενότητα Αγριβαινών έκανε το καθήκον της και εγώ ως αντιπεριφερειάρχης εντάξαμε έργα που είχαν απενταχθεί, εντάξαμε τον Ταξιάρχη, εντάξαμε τον Μαυρονόρος, εντάξαμε τον Όρλιακα, εντάξαμε τα μηχανήματα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγριβαινών. Αλλά ορισμένα από αυτά τα έργα είχαν ενταχθεί και την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο των 3,5 ετών του Γιώργου του Δακή, 11-14. Οπότε υπάρχει συνέχεια και τότε έγινε σημαντική δουλειά. Είμαι περήφανος και για εκείνη την παρουσία μου στην Περιφερειακή Αρχή και για τους 26 μήνες στο τιμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Το τι έγινε και απεντάχθηκαν με τη λήξη της θητείας του Γιώργου του Δακή και τα εντάξαμε μετά, είναι άλλο θέμα. Αλλά θέλω να πω ότι και εκείνη την περίοδο, κύριε Κάτανα, έγινε πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ευχαριστώ. Και που φυσικά τη συνεχίσαμε. Παρακαλώ, και την παραδώσαμε στην επόμενη. Κύριε Κάτανα, δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Με απεντάξεις. Πάμε στα θέματα. Μάλλον εσείς δεν καταλάβατε τι έχει γίνει τώρα. Απεντάξατε τα έργα που μάλλον... Απλώς κύριε Κασαπίδη, κύριε Περιφερειάρχη, είναι καλό. Είναι καλό. Είναι καλό λίγο οι αναφορές στο παρελθόν να γίνονται με πιο προσοχή. Πρόεδρε, σας είπα ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν. Έκανα τις αναφορές τους. Φέρτε για συζήτηση, γιατί απεντάχθηκε ο δρόμος για τη Βασιλίτσα και ο Όρλιακας. Φέρτε τη συζήτηση αύριο. Και να τοποθετηθούν και ο κύριος Γιάντσος και όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι των Γρεβενών και ο κύριος Περιφερειάρχης. Τι γνωρίζει για τα δύο αυτά θέματα? Φέρτε το. Θα φέρουμε γιατί τα εντάξαμε. Και επειδή... Φέρτε επειδή... γιατί απεντάχθηκαν. Θα φέρουμε γιατί τα εντάξαμε, κύριε Καρπίδη. Ευχαριστώ. Συνεχίζω. Και πώς εντάχθηκαν και την προηγούμενη περίοδο και πώς εντάχθηκαν και τώρα. Τι σχέση έχει αυτό?